Ο διπλασιασμός των διανυκτερεύσεων σε σχέση με το 2019 που ήταν μέχρι φέτος η καλύτερη χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό είναι το βασικό στοιχείο που προκύπτει για το 2021 για την Ήπειρο σύμφωνα με την ανάλυση των στοιχείων του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συνεργασίας του με τον Δήμο Αθηναίων. Τα στοιχεία είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά για τη χώρα αλλά κυρίως για την Ήπειρο, παρότι αυτό που καταγράφεται σε πραγματικούς αριθμούς υπολείπεται σε σχέση με άλλους προορισμούς. Εκεί όμως που η Ήπειρος φαίνεται πως κερδίζει έδαφος και κάνει πολλά βήματα μπροστά είναι στην ελάχιστη διάρκεια παραμονής αναεπίσκεψη και αντίστοιχα στις δαπάνες επίσκεψη. Μπορεί η Ήπειρο να κατέχει το ρεκόρ τη ελάχιστη διάρκεια παραμονή ανά για το 2021 με 4,6 διανυκτερεύσεις ω μέσο όρο. Το στοιχείο αυτό όμω καταγράφει αύξηση από το 2019 τη τάξη του 126%. Αντίστοιχα, στην Ήπειρο καταγράφεται η χαμηλότερη δαπάνη ανά που φτάνει τα 299 ευρώ. Σημειώνοντα όμω αύξηση 18,4% από το 2019 και στις δύο κατηγορίες. Η Ήπειρος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, κάτι που επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις των επαγγελματιών του κλάδου του τουρισμού ότι υπάρχει μια αλματώδης αύξηση της επισκεψιμότητας τόσο στα παράλια όσο όμως και στους ορεινούς προορισμούς της Ήπειρου.